Σοφροσύνη στην έγλην πλούτησας όσιε της ευσεβίας εκφαίνεις τον υπερνούν φωτισμόν τες των λόγων αστραπές Πάτερ σοφρόνιε. Σίγαρ σοφία στην ονός δια βίου γεγονός στηρίζει στην εκκλησία ως ευκλείς ιεράρχης και πρεσβευτής ημών προς Κύριον. 11 Μαρτίου Σοφρονίου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, Πιονίου Ιερομάρτυρος Σμύρνης, Τροφίμου και Θαλού Μαρτύρων, Γεωργίου Οσίου Θεοφόρου, Γεωργίου Σιναήτου, Θεοδόρας Οσίας της Βασιλίσης της Άρτης. Ο Άγιος Σοφρόνιος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Γεννήθηκε στην Δαμασκό της Συρίας περίπου το 575, από γονείς Ευσεβής, τον Πλυνθά και τη Μυρό. Δεν άργησε όμως να επικρατήσει μέσα του η θεολογική και εκκλησιαστική κλίση. Πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου μόνασε στην Μονή του Αγίου Θεοδοσίου. Εκεί επιδόθηκε σε θεολογικές και εκκλησιαστικές μελέτες και μαζί με τον συμμοναστή του, τον Ιωάννη Μόσχο, επισκεπτόταν διάφορα ασκητικά και μοναχικά κέντρα της Παλαιστίνης. Υπήρξε πολέμιος της αίρεσης του μονοθελητισμού. Αγωνίστηκε σκληρά εναντίον της αίρεσης στις πόλεις Κέντρα, Αλεξάνδρεια και Κωνσταντινούπολη. Το έτος 634 εκλέγεται Πατριάρχης Ιεροσολύμων, σε διαδοχή του αποθανόντος Αγίου Μοδέστου. Από τη θέση αυτή ο Σοφρόνιος εξακολουθεί τον αγώνα του κατά του μονοθελητισμού. Γράφει πολλούς ύμνους και λόγους που τους διακρίνει η αξιόλογη λογοτεχνική αξία. Ενόσο ήταν Πατριάρχης, πολιορκήθηκε η Ιερουσαλήμ από τον Χαλίφη των Αράβων, Ομάρ. Όταν παραδόθηκε η πόλη το 637, η πολύ του θλίψη μετριάστηκε λίγο, διότι πήρε από τα χέρια του κατακτητή τον ιστορικό Ακτιναμέ. Ο Ακτιναμές ήταν ένα σουλτανικό φυρμάνι, ένα γράμμα, μία επιστολή, με την οποία προστατεύτηκαν υπέρ των Ορθοδόξων τα ιερά χριστιανικά προσκυνήματα. Εκοιμήθη εν κυρίω το έτος 638. Βασιλείου αξίας παρηδούσα την ευκλίαν εγκρατεία και πόνης και ασκήσει ευίωσας και θείον επληρώθης δωρεών Οσία Θεοδόρα αληθώς. Δια τούτος η άρτα χαρμονικός γερέρι ανακράζουσα. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό. Δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου, πάσιν η άματα. Ιωσία Θεοδόρα, η βασίλισσα της Άρτας. Ήταν θυγατέρα του Ιωάννη του Πετραλήφη, που επί Αλεξίου του Κομνηνού
είχε διοριστεί άρχοντας της Θεσσαλονίκης. Η Θεοδώρα ήταν πολύ όμορφη στο σώμα, αλλά και στην ψυχή. Πήρε σύζυγό τον Μιχαήλ Δούκα, που ανεδείχθη άρχοντας της Υπήρου. Και στο αξίωμα αυτό η Θεοδώρα διατήρησε όλη την ταπεινοφροσύνη της και τη χριστιανική της απλότητα. Αγαπούσε να καταγίνεται με φροντίδες για τους φτωχούς, τους ασθενείς, τις χείρες και τα ορφανά. Αλλά μεγάλη δοκιμασία περίμενε την Αγία Ψυχή της. Ο σύζυγός της Μιχαήλ Δούκας μπλέχτηκε με μία πόρνη που ονομαζόταν Γαγρίνη. Τόσο πολύ ξεμυαλίστηκε από αυτήν, ώστε παραγκώνησε εντελώς τη Θεοδώρα και γλεντοκοπούσε χωρίς φιδό με τη Γαγρίνη. Η Θεοδώρα εδώ έδειξε το ψυχικό της μεγαλείο και έμεινε ατάραχη, προσευχόμενη στον Θεό για τον σύζυγό της. Και ο Θεός ευλόγησε, ώστε ο Μιχαήλ κάτω από την πίεση της αγανάκτησης του λαού και των προκρήτων της Υπήρου να συνέλθει και να διώξει την πόρνη από μακριά του. Με δάκρυα ζήτησε συγγνώμη από την Θεοδώρα και από τότε έζησαν με πνεύμα Θεού μέσα στο παλάτι. Όταν μετά από καιρό πέθανε ο Μιχαήλ, η Θεοδώρα αποσύρθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που η ίδια είχε χτίσει και εκεί παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στο Θεό.